προσματέωση δυστυχώ οδεύει το φετινό Καβάλα RC Σόου, αφού φαίνεται πω οι συνθήκε δεν είναι κατάλληλε για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που εμφανίστηκαν. Συγκεκριμένα σήμερα το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη με παρόντε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θοδόρο Μαρκόπουλο, την Δήμαρχο Καβάλα Δημήτρα Τσανάκα και συνεργάτε του, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπεύθυνο τη διοργάνωση πάνω Γεωργιάδη. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, η διοργάνωση οδεύει προ ματέωση, καθώ από τι προηγούμενε συναντήσει είχε τονιστεί πω η καθυστέρηση στην έναρξη των ετοιμασιών του σοου που απαιτούν πολύ χρόνο και υπομονή, ίσω αποβεί μοιραία. Τελικέ αποφάσει δεν έχουν πάρθει σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με τον αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο, που αρνήθηκε να τοποθετηθεί επίσημα, ωστόσο εξήγησε πω όλα θα ξεκαθαρίσουν τι επόμενε ημέρε. Στι συναντήσει που προηγήθηκαν, όλοι οι συμμετέχοντε μίλησαν για καθυστέρηση και εξέφρασαν το φόβο του για τη διοργάνωση. Ωστόσο, ο πιο ξεκάθαρο ήταν ο πρόεδρο του Σωματείου Καφές Ιθοπολέων Καβάλα, Πανεγιώτη Βασιλούδη, που είχε εκφράσει ανοιχτά τον φόβο του για την ματέωση του σόου. Είναι ένα μεγάλο όφελο το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να γίνεται αυτό ο θεσμό. Αλλά φέτο καθυστερήσαμε λίγο λόγω των εκλογών κτλ. Και, και τώρα. Ε, δεν ξέρω αν θα γίνει γιατί το βλέπω λίγο πολύ, πολύ χλωμό, δηλαδή λίγο ε, όχι, είναι αρκετά δύσκολο γιατί είναι το θέμα των χρημάτων. Έχει να πάρα πολύ το όλο οργάνωση του κόστους, ε, το οποίο θα προσπαθήσουμε σήμερα μήπως μπορέσουμε και το κάνουμε έστω με αυτά τα λιγότερα χρήματα, να βάλουμε και εμεί επαγγελματίε περισσότερα και θα προσπαθήσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο προς το παρόν και επειδή φαίνεται να μην είναι τελεσίδικη η απόφαση, τόσο αντιπεριφερειάρχης όσο και η Δήμαρχος τηρούν σιγή ηχθείως. Όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάντηση οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν από κοινού να ξεκινήσουν από τώρα τις προετοιμασίες για την διοργάνωση ενός πετυχημένου RC Show το 2016.